Το μουσικό θέατρο. Έχουμε μαζί μας την Ευρυδίκη, η οποία ανεβάζει μια καινούργια παράσταση με θέμα... Εγώ, η Αντίθηκε ο Έλβης, το μπλε ταξίδι. Είναι... Το μπλε ταξίδι έχει να κάνει με τι? Το μπλε ταξίδι έχει να κάνει με το ταξίδι στην Ελλάδα. Γι' αυτό και το ονόμασα μπλε. Είναι τα χρώματα της Ελλάδας. Με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, τραγούδια που γνωρίσαμε από τα παιδικά μας χρόνια, εγώ δηλαδή με αυτά που μεγάλωσα, αυτά που ξεχώρισα, αυτά που με έχουν συγκινήσει, τραγούδια που αγαπήσαμε μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο κυρίως, μεγάλων δημιουργών, όπως είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Χαρχάκος και πολλοί πολλοί άλλοι. Σημαντικά τραγούδια, όμορφα τραγούδια, τραγούδια που μας κάνουν να χαμογελάμε. Αυτό είναι το μπλε ταξίδι. Και βέβαια το «Εγώ, η Εντίτ και ο Έλβης» δείχνει ξεκάθαρα περί τίνος πρόκειται. Είναι οι αγαπημένοι μου καλλιτέχνες, αυτοί που λάτρεψα από τα παιδικά μου χρόνια, αυτοί που έγιναν πρότυπα. Και δεν είναι μόνο η Εντίτ Πιάφ και ο Έλβης Πρέσλι βέβαια, είναι και ο Ζακ Μπρέλ, είναι και η Νίνα Σιμών, είναι και πολλοί πολλοί άλλοι που... με τα τραγούδια τους μεγάλωσα, που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη δική μου πορεία, στη μουσική μου κατάρτιση και παιδεία, και ένιωσα την ανάγκη να κάνω κάτι τέτοιο, αφήνοντας πίσω τη δική μου δισκογραφία και να κάνω μία αναδρομή με τα τραγούδια που μεγάλωσα. Βέβαια, ο τίτλος... δόθηκε γιατί όντως ίσως οι δύο πιο σημαντικοί καλλιτέχνες που έπαιξαν σπουδαίο ρόλο και στα παιδικά μου χρόνια αλλά και στην εφηβεία μου ήταν η Εντίθ Πιάφ και ο Έλβις Πρέσλι. Πώς παντρεύεις τα τραγούδια του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη με ένα τραγούδι του Έλβις και της Εντίθ? Όπως είναι οι τίτλοι, όπως έχω ξεχωρίσει τους τίτλους, δηλαδή είναι δύο τίτλοι, έτσι μοιράζεται και το πρόγραμμα σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το ταξίδι στον κόσμο, με τραγούδια παγκοσμίου ρεπερτορίου, και έτσι παντρεύονται κομμάτια από τη Γαλλία, την Αγγλία και την Αμερική, όπως είναι, ξέρω εγώ, το La Vie en Rose, το Painted Black των Rolling Stones, το Love Me Tender του Elvis Presley και πολλά άλλα. Και ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος που εκεί ξεκινάει πια το τραγούδι, το ταξίδι στην Ελλάδα, και γινόμαστε όλοι μια αγκαλιά και τραγουδάμε παρέα. Σε αυτό το μουσικό ταξίδι, με ποιους είσαι παρέα πάνω στη σκηνή? Έχω μαζί μου δύο νέα παιδιά, πολύ ταλαντούχα, είναι ο Σταύρος Νεφοράντος και ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι τραγουδάνε και καλύπτουν βέβαια και όλες τις ανάγκες της παράστασης, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παίξουν, μπορεί να χορέψουν, ό,τι χρειάζεται. Έχω 5 εξαιρετικούς μουσικούς, που είναι ο Βαγγέλης Ντάτσος στον μπάσο, ο οποίος έκανε και τις συνορχιστρώσεις, ο Στράτος Πιλιωτόπουλος στις κιθάρες, ηλεκτρική, ακουστική, κλασική, ο Λευτέρης Πουλιού στο πιάνο και το σαξόφωνο, ο Γιώργος Χινάς στο ακορντεόν και τη φυσαρμόνικα και ο Γιώργος Λιβαδάς στα τύμπανα. Και αυτό το ταξίδι, αυτή η παράσταση θα είναι μέχρι... Αυτή η παράσταση είναι για λίγες εμφανίσεις εδώ στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο τον Δεκέμβριο, και σειρά βέβαια έχει Θεσσαλονίκη, Κύπρος, και ελπίζω να καταφέρουμε και το καλοκαίρι να κάνουμε μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. 20 χρόνια πριν όμως ήσουν σε ένα γνώριμο για κάποιους τον επόμενο Μάιο μέρος. Ήσουν στο Μάλμε της Σουηδίας. Ναι. Εκεί έκανες την πρώτη σόλο εμφάνιση στη Eurovision. Πώς ήταν τα συναισθήματα τότε? Ήμουνα πολύ χαρούμενη. Ήμουνα πολύ συγκινημένη, γιατί αυτό που ήταν ένα όνειρο για μένα, το να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου, γινόταν επιτέλους πραγματικότητα για πρώτη φορά. Γιατί μπορεί να είχα πάει άλλες 3 φορές στα φωνητικά, αλλά είναι διαφορετικό. Ξέρεις, ο κάθε καλλιτέχνης περιμένει τη στιγμή που θα σταθεί μόνος του εκεί στη σκηνή και θα τραγουδήσει επιτέλους ένα δικό του, ολοδικό του τραγούδι. Ήταν μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ την πατρίδα μου. Και ήταν μεγάλη χαρά, έχω να σου πω, που έγινε και στο Μάλμο, γιατί ήταν όλο τόσο, πέρα από την απίστευτη διοργάνωση και που όλα γίνονταν τόσο τυπικά και τόσο όπως έπρεπε να είναι. Δηλαδή οι Σουηδείς αυτά είναι, όπως λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, μάνες, μανούλες, ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ήταν και η πρώτη μου φορά.
Άρα το έχω συνδέσει όλο αυτό, ξέρεις, μου έχει μείνει σαν μια πολύ γλυκιά ανάμνηση και μπορώ να πω ότι κάποιες, επειδή έχω επικοινωνώ που και που έτσι με φάσεις Eurovision και δημοσιογράφους που γνώρισα τότε, μιλάμε και στο Facebook και στο Twitter, μου πέρασε από το μυαλό έτσι να σκέψει στα 20 αυτά χρόνια να ξαναπάω έτσι για... στο Μάλμο, στην παρέα. Και γιατί δεν το έκανες? Τώρα θα γίνει. Ωραία, προλαβαίνεις. Η Κύπρος τελευταία στιγμή αποφάσισε ότι τελικά θα συμμετέχει, παρά τα προβλήματα. Δεν το λέω για να τραγουδήσω, ενώ να πάω στην παρέα. Τέλεια, γιατί δεν έρχεσαι? Ναι, θα το σκεφτούμε, ανάλογα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, το έχω πάντα στο μυαλό μου. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχω δώσει ραντεβού. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Πώς βλέπεις την απόφαση της Κύπρου που τις προηγούμενες εβδομάδες είχε σοβαρό πρόβλημα με τον προϋπολογισμό του ΡΙΚ, τελευταία στιγμή να πει ναι, θα συμμετέχω? Πιστεύεις ότι είναι σωστή κίνηση? Κοίταξε, είναι εντάξει, είναι δύσκολη η κατάσταση και εδώ και στην Κύπρο που εξελίσσονται τα πράγματα και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει μια τέτοια απόφαση, ενώ το να μην πηγαίναμε, ας πούμε, δεν θα ήταν και το τέλος του κόσμου, έτσι. Ο διαγωνισμός της Eurovision γίνεται κάθε χρόνο και το να απουσιάσει μια χώρα τη μία χρονιά και να εμφανιστεί την άλλη, εντάξει, δεν πειράζει, αν πραγματικά δεν υπήρχε τρόπος. Αν όμως όντως όλα αυτά τα έξοδα δεν επηρεάζουν ούτε το κανάλι ούτε τον κόσμο, γιατί βγαίνουν από κάποια έσοδα διαφήμισης, τότε γιατί να μην συμμετέχουμε? Θα ήθελες να συστήσεις κάποιον για την κυπριακή εκπροσώπηση το 2013? Δεν μπορώ να το κάνω, γιατί γνωρίζω ήδη ότι έχουν γίνει προτάσεις. Μάλλον ξέρω ότι έχει γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση σε ένα πολύ καλό μου φίλο και ελπίζω να γίνει. Ξαναπήγες στη Eurovision μετά το 1994, ναι, ως solo. Ποια ήταν η διαφορά με το 92? Ήμουν και εγώ πιο μεγάλη, παρόλο που πέρασαν μόνο 2 χρόνια. Είχα ξεκινήσει ήδη να κάνω καριέρα στην Ελλάδα, είχα ήδη κυκλοφορήσει 3 δίσκους. Ήμουν και εγώ πιο όρημη πια. Αυτό που το 92 το έβλεπα σαν το παιδικό μου όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, το 94 πια το έβλεπα πιο επαγγελματικά, πιο σοβαρά συσσαγωγικά. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω, έχουν περάσει 20 χρόνια, ο διαγωνισμός έχει εξελιχθεί. Βλέπεις κάτι αρνητικό στην όλη του πορεία, στην όλη του εξέλιξη, κάτι θετικό ή κάτι άσχημο, κάτι καινούριο ή καλό? Υπάρχουν πολλά και θετικά και αρνητικά, δηλαδή έχει να κάνει πάντα με τα γούστα του καθένα. Δηλαδή, κάθε χρονιά βλέπουμε ότι, καταρχήν, ο διαγωνισμός, το πώς διοργανώνεται τώρα και πώς στείνεται όλο αυτό, δεν έχει σχέση με τα παλιά χρόνια, έτσι. Έχει εξελιχθεί σε ένα φαντασμαγορικό σοου, που καθένας θέλει να το παρακολουθεί, είτε του αρέσουν τα τραγούδια είτε όχι. Άρα υπάρχει μια απίστευτη εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη, γίνονται όλα τόσο πια στη λεπτομέρεια, ενώ η εικόνα με τους προτζέκτορες, με όλα τα βίντεο, ο καθένας ψάχνει να βρει το έβριμα, να κάνει πιο εντυπωσιακή, ας πούμε, την παρουσία του, το κομμάτι του, και καμιά φορά μπορεί να χάνει τη ουσία. Ή βλέπουμε τα κομμάτια που είναι πιο ουσιαστικά και που παρουσιάζονται πιο απλά, τελικά να κερδίζουν τις εντυπώσεις. Αλλά και πάλι λέω ότι αυτό έχει να κάνει με το δικό μου προσωπικό γούστο. Εγώ προτιμώ, έτσι όπως γίνεται τώρα ο διαγωνισμός, όπως έχει εξελιχθεί, να βλέπουμε ή ο κόσμος να δίνει μεγαλύτερη σημασία και στα τραγούδια που αξίζουν πραγματικά, να μην παρασυρώμαστε μόνο από την εικόνα. Άρα συμφωνείς με την άποψη των Σουηδών για το 2013 που είπανε ότι ο επόμενος διαγωνισμός δεν θα είναι τόσο big όσο οι διαγωνισμοί Μόσχας, Μπακού και υπερθεάματα και τέτοια, θα δώσουν περισσότερη έμφαση στο τραγούδι, στη μουσική? Βέβαια συμφωνώ, δεν το ήξερα, αλλά συμφωνώ απόλυτα. Εσύ θα ξαναπήγαινες στο διαγωνισμό της Eurovision, είτε ως ερμηνεύτρια, είτε ως συνθέτης, τυχουργός, κάτι? Ως ερμηνεύτρια όχι, εντάξει. Όχι γιατί θεωρώ ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος. Το έκανα πάρα πολλές φορές. Και μας αρέσει να βλέπουμε νέα παιδιά, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το διαγωνισμό. Αλλά το να γράψω κάποιο τραγούδι κάποια στιγμή, γιατί όχι, ναι. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα με το αν η χώρα αξίζει να συμμετέχει
Η ΕΡΤ επιμένει ότι έχει βρει χορηγό για να καλύψει τα έξοδα, αλλά υπάρχει μία αντίδραση ότι είναι καλό να μην συμμετέχουμε σε τέτοια προγράμματα χλειδής, όπως είπε ένα πολιτικό κόμμα. Αν έχουν βρει το χορηγό, γιατί να μην πάει και η Ελλάδα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μουσική είναι. Μουσική είναι, ακριβώς. Λοιπόν, και σε ένα τελευταίο μέρος αυτής της συνέντευξης ήθελα να ρωτήσω. Η Ευρυδίκη, okay, είναι στο στούντιο, στο θέατρο, κάνει πρόβες, τραγουδάει, μαθαίνει τραγούδια. Περισσεύει χρόνος για άνθρωπο Ευρυδίκη? Αυτή την περίοδο όχι. Δεν έχω χρόνο να βγω για καφέ, ας πούμε, με τους φίλους μου, δεν έχω χρόνο να πάω ένα σινεμά, γιατί είναι μοιρασμένος ο χρόνος με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνω τη δουλειά μου και να περνάω ώρες με την οικογένειά μου, που είναι ο γιος μου, ο σύζυγός μου. Δηλαδή, όσο χρόνο ελεύθερο έχω, φροντίζω να τον περνάω στο σπίτι με την οικογένειά μου. Δεν μου περισσεύει δηλαδή για κάτι άλλο, ούτε να πάω ένα θέατρο, να δω συναδέλφους, ούτε τίποτα. Υπάρχει κάποιο πλάνο για κάποιο καινούριο τραγούδι? Όχι ακόμα. Η τελευταία μου δουλειά κυκλοφόρησε μεν πριν ένα χρόνο. Εγώ δεν την αισθάνομαι πολύ καινούρια. Mm-hmm. Δηλαδή τα τραγούδια αυτά έχω ανάγκη να βγω και να τα τραγουδήσω και άλλο και άλλο. Ή αν θέλεις, δεν ένιωσα ακόμα την ανάγκη να πω κάτι καινούριο. Γι' αυτό και δεν έχω γράψει ένα καινούριο τραγούδι, δεν έχω μπει σε διαδικασία να μπω στο στούντιο. Όταν αυτό με κάποιο μαγικό τρόπο, όπως γίνεται συνήθως, έτσι, βγει, αρχίσουν έτσι κάποια πρώτα τσιμπηματάκια και χτυπηματάκια ότι αχ, κάτι καινούριο χρειάζομαι, τότε θα το κάνω. Και οι ευχές σου για τους πιστούς γύρω φαν που σε παρακολουθούν και σε ακολουθούν τόσα χρόνια για τις γιορτές, ποιες είναι? Για τις γιορτές, εντάξει, να ευχηθώ να είναι όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα, να έχουν κοντά τους τους ανθρώπους που αγαπάνε και να περάσουν όμορφα Χριστούγεννα, και να ετοιμάζονται με καλή διάθεση για το Μάιο που έρχεται, με την ευχή ότι πολλές χώρες θα έχουν ωραία τραγούδια, ούτως ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον στο διαγωνισμό. Ταιριάζουμε. Θέλεις κι εσύ όπως κι εγώ μια νύχτα δίχως αύριο. Μοιάζουμε σαν δυο κομμάτια ουρανό που σμίγουν γίνονται νερό και εξαφανίζονται. Ταιριάζουμε.